επιστρέψαμε, παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί μου είναι η Κυριακή Τσανικίδη. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε καθημερινά από τις 9 μέχρι και τις 11 και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και οτιδήποτε εσείς θέλετε να θίξετε. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του παραδοσιακού τρόπου επικοινωνίας, μέσω του τηλεφώνου 211-55-50-500 και στο email μας πρώτη-ανάρτηση1@gmail.com. Και πάμε αμέσως τώρα να δούμε τα κυριότερα πρωτοσέλιδα της ζούγκλας.gr. Ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο. Ο Mr. Google δείχνει το δρόμο. Eric Schmidt, η Ελλάδα θα σώσει αν γίνει μέκα της τεχνολογίας. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο, θρίλερ για τη διενεργό συσκευή. Έρευνες της αστυνομίας για την περίεργη κλοπή στη Λαμία. Συναγερμός στην Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Και υπάρχει και τρίτο πρωτοσέλιδο. Πούλησαν τα ιερά και τα όσια. Έκρυψαν το χρέος από το λαό με το ανύπαρκτο βατοπέδι. Στην χθεσινή εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου γίνανε και νέες αποκαλύψεις σχετικά με τις συνομιλίες του Γιάννη Μπόκου και του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Πάμε αμέσως τώρα να δούμε ένα βίντεο για το χρονικό του σκανδάλου. Η μονή βατοπεδίου και οι ιερές ανταλλαγές της με το ελληνικό δημόσιο αποτέλεσαν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της ελληνικής πολιτικής ζωής του τόπου, με επίκεντρο τη λίμνη Βιστονίδα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της, καθώς και τις ενέργειες ανθρώπων της μονής και κρατικών αξιωματούχων. Οι εκτάσεις γύρω από τη λίμνη Βιστονίδα είχαν μεταβιβαστεί στη Μονή στις 25 Ιουνίου του 2003 με απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Ροδόπης από την κτηματική υπηρεσία Ψάνθης. Η κυριότητα των εκτάσεων γύρω από τη λίμνη αμφισβητούνταν στα δικαστήρια τόσο από το ελληνικό δημόσιο όσο και από τη Μονή Βατοπεδίου που υποστήριζε ότι με τα χρυσόβουλα Βυζαντινών Αυτοκρατόρων αλλά και της κατοχικής κυβέρνησης Τσολάκογλου η έκταση των παρόχθιων περιοχών της λίμνης Βιστονίδας που υπολογίζονται σε 27.000 στρέμματα της ανήκουν από το 1080 μετά Χριστόν. Πριν την έκδοση της απόφασης, ο Υφυπουργός Οικονομικών Πέτρος Δούκας υπέγραψε απόφαση με την οποία ενέκρινε την παρέτηση του δημοσίου από τη δίκη, αποδεχόμενος γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων. Στις 25 Ιανουαρίου του 2005, ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελος Μπασιάκος, εξέδωσε την απόφαση 33-22, με την οποία η Μονή Βατοπεδίου επέστρεφε τις εκτάσεις αυτές στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, με αντάλλαγμα κτίρια του Δημοσίου σε άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, πωλήθηκαν στην εταιρεία Νόλιντεν 8.600 στρέμματα στην περιοχή της Ουρανούπολης με αντίτιμο 1,1 εκατομμύρια ευρώ, πράξη που δεν αναγνωρίζεται αφού ποτέ δεν δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα της κυβερνήσεως όπως θα έπρεπε για πράξη πώλησης που πωλητής είναι το ελληνικό δημόσιο. Οι εταιρείες που φαίνεται πως έχουν εμπλοκεί στην υπόθεση είναι οι εξής. Ρασαντέλ Μέδρα την Κύπρο. Ελέγχεται από τον εκπρόσωπο της Μονής στην Κύπρο, Άθο Κοριανίδη. Σε αυτήν κατατέθηκε το ποσό αγοράς του Ολυμπιακού Ακινήτου από την Όλιντεν. Δεύτερη εταιρεία, η Μαντέους Μέδρα την Κύπρο. Ελέγχεται από τον εκπρόσωπο της Μονής Βατοπεδίου στην Κύπρο, Άθο Κοριανίδη. Κατέχει το 30% του ομίλου Πάπιστα. Τρίτη εταιρεία, Ανθεμιάς Κατασκευαστική ΑΕ. Ιδιοκτήτης είναι ο Αθανάσιος Πάπιστας με ποσοστό 70%, ενώ το υπόλοιπο 30% κατέχει Ρασαντέλ. Μέλη στο ΔΣ της Ανθεμιάς είναι ο Άθος Κοριανίδης και ο Αλέξανδρος Χατζη Αλεξάνδρου, δικηγόρος της Μονής Βατοπεδίου. Τέταρτη εταιρεία, η Νόλιντεν LTD, Μέδρα την Κύπρο, του εφοπλιστή Σπύρου Πολέμη. Σε αυτή κατέληξαν τα ακίνητα του Ολυμπιακού χωριού. Μαζί με τα 41 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά των ακινήτων, κατέθεσε και δωρεά 9 εκατομμύρια ευρώ. Άμεσα εμπλεκόμενοι από τη Μονή εμφανίζονται ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ Κουτσού και ο μοναχός της ίδιας Μονής Αρσένιος. Ο ηγούμενος προφυλακίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2011 ύστερα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών, ενώ αποφυλακίστηκε στις 29 Μαρτίου του 2012, γεγονός που ερμηνεύτηκε από νομικούς κύκλους ότι δεν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα. Ο μοναχός Αρσένιος είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και φαίνεται πως είχε άμεση εμπλοκή στην υπόθεση.
Στις 4 Νοεμβρίου του 2008 σχηματίστηκε Εξεταστική Επιτροπή από τη Βουλή με σκοπό τη συνολική διερεύνηση της υπόθεσης Βατοπεδίου και την αναζήτηση τυχών πολιτικών ευθυνών. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μαρκογιαννάκης. Όπως προέκυψε από το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής που εκδόθηκε στις 15 Δεκεμβρίου του 2008, αναγνωρίστηκαν πολιτικές ευθύνες μόνο ως πλημελούς εποπτείας εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων και πολιτικών προϊσταμένων δημοσίων φορέων, δηλαδή υπουργών, υφυπουργών, διευθυντών, διοικητών κτλ. Στις 17 Νοεμβρίου του 2010 η Ολομέλεια της Βουλής με μυστική ψηφοφορία αποφάσισε να παραπέμψει τους Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό και Πέτρο Δούκα στο Δικαστικό Συμβούλιο με τις κατηγορίες της αυτουργίας και συναυτουργίας σε απιστία σε βάρος του δημοσίου. Την περασμένη Δευτέρα έγινε γνωστό από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας ότι παραπέμπονται να δικαστούν 14 άτομα για την υπόθεση των ιερών ανταλλαγών μεταξύ Μονής Βατοπεδίου και Δημοσίου που ταλάνισε επί μακρών την πολιτική ζωή του τόπου. Ο αρχιμανδρίτης Εφρέμ, ο μοναχός Αρσένιος, η Εκατερίνη Πελέκη, ο Διονύσιος Πελέκης, ο Δημήτριος Πελέκης, ο Ιωάννης Διονυσόπουλος, ο Στέφανος Δέτσης, ο Χριστόδουλος Μπόσιος, ο Γρηγόρης Κρόμπας, ο Πέτρος Παπαγεωργίου, ο Κωνσταντίνος Γκράτσιος, ο Γεώργιος Μητρόπουλος, η Σταματούλα Μαντέλη και ο Κωνσταντίνος Σκιαδάς παραπέμπονται σε δίκη αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατά περίπτωση, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις πράξεις του ηθικού και φυσικού αυτούργου σε κακουργηματική απιστία και σε ψευδείς βεβαιώσεις για την ανταλλαγή της λίμνης Βιστονίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων με άλλες εκτάσεις του δημοσίου. Πήρατε μια γεύση από την εκπομπή, την χθεσινοβραδινή εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου στο βίντεο το χρονικό του σκανδάλου. Πάμε όμως αμέσως τώρα να δούμε και το δεύτερο μέρος και επιστρέφουμε αμέσως. Στις 16 Μαΐου του 2013 η Εκκλησία της Ελλάδος παρεμβαίνει υπέρ της Μονής Βατοπεδίου και εις βάρος του ελληνικού δημοσίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Στην παρέμβαση αυτή περιγράφεται με λεπτομέρειες η ιδιοκτησιακή πορεία της λίμνης Βιστονίδας από το 1913. Όπως αναφέρεται λοιπόν, το 1913 με τη Συνθήκη των Αθηνών η χώρα ανέλαβε την υποχρέωση να διατηρήσει τα νόμιμα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των περιοχών που απελευθερώθηκαν όπως είχαν αναγνωριστεί με τους Οθωμανικούς νόμους. Μεταξύ αυτών και τα περιουσιακά δικαιώματα της Μονής Βατοπεδίου. Σύμφωνα με τα ιστορικά ντοκουμέντα αλλά και την περιγραφή, επειδή το ελληνικό δημόσιο εκείνη την εποχή φαίνεται πως δεν αναγνώριζε όλες τις ιδιοκτησίες, η Μονή Βατοπεδίου το Μάιο του 1922 κάνει αγωγή κατά του δημοσίου, ζητώντας να της αναγνωριστεί η κυριότητα επί της λίμνης Βιστονίδας, των ιχθυοτροφείων της λίμνης και να της αποδοθεί η κατοχή και η διαχείριση αυτών των ιχθυοτροφείων που βρίσκονταν πέριξ της λίμνης. Ενώ λοιπόν κατατέθηκε η αγωγή και εκκρεμούσε αυτή η διαφορά, το 1924 με το νομοθετικό διάταγμα 8/10 η Μονή έρχεται σε συμβιβασμό με το ελληνικό δημόσιο. Ο συμβιβασμός έλεγε ότι αφενός μεν η Μονή μεταβιβάζει στο ελληνικό δημόσιο την κυριότητα των εκτάσεων που κατήχε σε περιοχές της Χαλκιδικής και ειδικότερα στο κτήμα Σοφουλάρ και στον Άγιο Μάμαντα, το δε δημόσιο παρετείται από κάθε αξίωσή του στη λίμνη μαζί με τα ιχθυοτροφία της. Τη συμφωνία του 1924 την είχαν υπογράψει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπαναστασίου και ο τότε Υπουργός Γεωργίας Αναστάσιος Μπακάλμπασης. Αυτή η συμφωνία όμως φαίνεται ότι παραβιάστηκε από το ελληνικό δημόσιο, αφού σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές συνέχιζε να μην αναγνωρίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Η Μονή Βατοπεδίου λοιπόν αναγκάζεται να προσφύγει στο νεοειδρυθέν τότε Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με την υπαριθμόν 41 απόφαση του 1929 γνωμοδοτεί ότι πρέπει να τηρηθεί και να εκτελεστεί η συμφωνία του 1924 από το κράτος. Στη συνέχεια λοιπόν συνάπτεται η περιβόητη σύμβαση 2343 του 1930 μεταξύ της Μονής και του ελληνικού δημοσίου που ουσιαστικά αναγνωρίζει για ακόμα μια φορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης Βιστονίδας υπέρ της Μονής. Και το 1951 όμως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως υπουργός φαίνεται ότι επικύρωσε τη σύμβαση του 1930 ενώ παράλληλα
προσδιορίσε με νέο νόμο την εκμετάλλευση της λίμνης με συγκεκριμένα ποσοστά και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα λοιπόν με την Εκκλησία της Ελλάδος, με ιστορικές αναφορές αλλά και έγγραφα, η λίμνη Βιστονίδα φαίνεται ότι ανήκε στη Μονή Βατοπεδίου. Αν και μέχρι σήμερα υπήρχε ένα ομιχλώδες τοπίο σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης, εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στο πόρισμα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Βατοπέδι, στη σελίδα 27, αναφέρεται. Η διαδικασία των ανταλλαγών της λίμνης Βιστονίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων με οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου έγινε χωρίς να υπάρχουν νόμιμοι τίτλοι της Μονής Βατοπεδίου για τη λίμνη, η οποία, όπως αναλυτικά έχει υποθεί και έχει αναγνωριστεί με την υπαριθμό 87/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Κοινόχρηστη, εκτός συναλλαγής, συνθήκη Ραψάρ. Πού βρίσκεται λοιπόν η αλήθεια για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Βιστονίδας? Πήρατε λοιπόν μια γεύση από το χρονικό του σκανδάλου. Ιδιαίτερη εντύπωση όμως έκανε και ο Λάκης Λαζόπουλος μετά τον σχολιασμό του. Κράτησε άλλη στάση. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για τις αντιφάσεις της απόψης του, τι έλεγε πριν δύο χρόνια και τι έλεγε μετά. Έχει γίνει έξαλλος ο κόσμος. Αυτή η ιστορία με το Βατοπέδι τον έβγαλε τα ρούχα του. Βαρεθήκαμε, κάθε μέρα κυνηγάμε κλέφτες, κουραστήκαμε. Άμα δεν στάνονται λεφτά, ζητήστε αύξηση. Συνέχεια, βαρεθήκαμε. Την πίστη μου σε αυτούς έχω χάσει, στους παπάδες. Δηλαδή, με έχουν κάνει να περνάω έξω από την εκκλησία να κάνω το σταυρό μου, αλλά να μην μπαίνω μέσα να ανάψω ένα κεράκι. Ακριβώς. Και να μην τους δώσω ούτε τα 50 λεπτά. Ακριβώς. Εκεί έχει φτάσει ο κόσμος. Εσείς θα οδηγήσετε τους πιστούς έξω από τις εκκλησίες. Και πώς βρέθηκε, κυρία μου, αυτό το μοναστήρι με τέτοια περιουσία το Βατοπέδι, με χρυσόβουλα αυτοκρατορικά και μυστηρόβουλα του Εφραίμ. Διότι του έχουν, λέει, χαρτιά από την εποχή του Παλαιολόγου ότι έχουν τα κτήματα. Να έρχεται του 2008 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος να σου ζητάει το κτήμα. Με ποιον θα φωνάξω εγώ στο δικαστήριο, ποιον θα έχω αντίδικο. Άντε, εγώ έχω τη σαρή. Ποιον θα έχει ο αγρότης, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Θα μας τρελάνετε. Έχει τελειώσει το Βυζάντιο. Τα χρυσόπουλα έχουν ιστορική σημασία, δεν έχουν πραγματική σημασία. Ως πότε οι αυτοκράτορες θα παίρνουν τα κτήματα του κόσμου. Στον 21ο αιώνα θα έρχεται ο αυτοκράτορας να μου πάρει το κτήμα. Νησάφη πια. Να έρχονται με φυρμάνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να παίρνουν τα κτήματα του κόσμου. Κυρία μου, τότε ο κόσμος έδινε τα κτήματα στην Εκκλησία για να γλιτώσει τον κεφαλικό φόρο, το χαράτσι, τα έδινε στην Εκκλησία για να τα σώσει. Και βρέθηκε η Εκκλησία σήμερα να τα ζητάει σαν δικά της. Έχουν υποχρέωση να τα επιστρέψουν όλοι οι αγρότες. Ούτε ένα δεν πρέπει να κατήσουν. Ούτε ένα δεν πρέπει να κατήσουν. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Πού μου έρχεσαι με το φυρμάνι του Σουλτάνου να πει δικό μου το κτίνα. Και αν δεν θέλουν να φορολογηθούν οι μονές και οι εκκλησίες, ας πληρώσουν τους φόρους των αναξιοπαθούντων. Όλοι οι λογαριασμοί των αναξιοπαθούντων, η φορολογία να πάει στις εκκλησίες. Αν θέλουν να κάνουν ένα έργο, ας κάνουν λοιπόν αυτό. Ας πληρώσουν τις εφορίες των ανθρώπων. Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης άφαντος. Ποια είναι η δουλειά του Οικουμενικού Πατριάρχη? Να δίνει ευχές στην καλομήρα. Γι' αυτό βγήκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης για την Eurovision. Και τον έχει πιάσει μούγκα. Τι να πιάσει τον Εφραίμ από τα αυτή και να του πει: τι κάθεσαι και λες και κάνεις διαγγέλματα. Δεν φτάνει η φωνή του κόσμου και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Θα μας δώσει ο Εφραίμ 41 εκατομμύρια. Μη σου πω πού να τα βάλει. Και βγαίνει και μου κάνει και διάγγελμα. Πες το. Η Ιερά Μονή θα καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ναι. Τα χρήματα που αποκόμισαν αυτό από την το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Να επιστρέψει τα λεφτά και επιστρέψα τα λεφτά τελείωσε. Ο Παλαιοκόσμος αν τα επιστρέψει τον βγάζουν από τη φυλακή. Το θέμα δεν είναι γιατί πήρες τα λεφτά. Το θέμα είναι με ποιον έκανες τις συνεννοήσεις. Έτσι θα κλείνουν οι υποθέσεις μεταξύ σας. Ποιος έδωσε την εντολή, κύριε Πρωθυπουργέ, να μην πάει το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Ολυμπιακό ακίνητο και μετά δόθηκε το ακίνητο στο Βατοπέδι. Ακίνητο, κάποιος τηλεφώνησε. Στη Δημοκρατία απαγορεύεται να μάθουμε ποιος έδωσε την εντολή. Πώς του ήρθε το Εφραίμ και διάλεξε αυτό το ακίνητο. Έκανε βόλτα στην Κηφισίδη και του γυάλισε το μάτι. Το είδε όραμα. Ο Τσιτουρίδης είπε ότι ήταν έτοιμος να μπει. Ποιος τον σταμάτησε. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος. Έλα και εσύ, κυρία Μαμέση, είναι ο Ρουσόπουλος. Τον βάλαμε στο μάτι όλοι οι μοναχοί μαζί, ο άνθρωπος. Εσείς πιστεύετε ότι όλο αυτό το πήγαινε έλα
που παρατηρούσαμε τα τελευταία χρόνια του κυρίου Ρουσόπουλου εκεί, όχι ήταν αυτό. Και όλα αυτά, και όλα αυτά τα λένε, κυρία μου, επειδή ο Ρουσόπουλος ήταν πνευματικό παιδί του Εφραίμ. Και ζηλεύουν. Και ποιο σου είπε ότι ήταν πνευματικό παιδί? Εγώ θα σε αποδείξω που δεν ήταν πνευματικό παιδί. Τώρα θα σου πω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έρχονται εκεί, τι πιστεύετε ότι βρίσκουν? Ρωτάει η Μάρα Ζαχαρέα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από τα τετριμένα τη ζωή και από τι ματιότητε και από τα υλικά πράγματα. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι ο άνθρωπο, όσο για να εντρυφά τα υλικά πράγματα, όσο για να εντρυφά τη φιλοδοξία, όσο για να εντρυφά τον πλούτο, την ψυχή του ανθρώπου, δεν μπορεί να αναπαυθεί με αυτά τα πράγματα. Επειδή... Πώς αναπαυόταν η ψυχή του, ερώτημα. Και τι πνευματικό παιδί, κυρία μου, τον ακολούθησε, που λέει ο μοναχός να μην έχει υλικά πράγματα. Να μην ακολουθεί την ύλη και να ακολουθεί το πνεύμα. Ο Ρουσόπουλος, όπως όλοι εμείς, τρέχει και αγοράζει ακίνητα. Τρία δάνεια έχει πάρει ο έρμος να ξεχρεώσει. Είναι αυτό πνευματικό έργο? Αυτό είναι υλικό έργο. Τώρα έφυγε και η Μάρα από τη δουλειά, πώς θα ζήσουν? Μια χαρά το είπε ο Στρόιτερ, πώς το είπε αυτό, ότι για έκανε... Μιλάμε για ένα δάνειο 120.000 ευρώ από την Alpha Bank για το σπίτι του Καπανδρητίου. Μιλάμε για ένα δάνειο 300.000 ευρώ από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και μιλάμε για ένα δάνειο 300.000 ευρώ από την... Έκανε τους υπολογισμούς τελικά και κατέληξε ότι πέμπτο του μένουν το μήνα 700 ευρώ. Είναι ο πρώτος υπουργός που ανοίξει τη γενιά των 700 ευρώ. Και το έκανε για να αισθανθεί ίσως με τον κόσμο. Του είπε ο Καραμαλής, ρε παιδί μου, κάνε κάτι να νιώσει πώς είναι να έχεις 700 ευρώ. Και λέει, θα πάρω δάνεια. Άμα ήταν πνευματικό παιδί, θα έτρεχε όλη μέρα να αποκτήσει σπίτια και δάνεια. Μη σου πω ότι αυτός ξυμιάλησε και τον Εφραίμ. Και του βάλει ιδέες. Και ξεκίνησε με σιτία έτσι. Όχι. Δεν υπάρχει. Στο Φωτοφέδι. Και αυτό προκύπτει από έγγραφα. Ποια έγγραφα? Δεν έχουν προκύψει στοιχεία μετά από τρία χρόνια. Ψάξαμε. Και ούτε βατοπέδι, ούτε ζημιά. Και το ερώτημα που τίθεται η κυρία μου. Ως προς τα τυφλά και στένες εξεταστική και πολύ περισσότερο προανακριτική που έχει την βαρύτητα που μόλις περιέγραψε η Άννα. Μήπως πρέπει σαν και καλά να στηθεί το σκάνδαλο, έστω και όπως. Παρεμπιπτόντως, κυρία μου, με βατοπέδι κάναμε εκλογές το Οκτωβρίου και με βατοπέδι ετοιμαζόταν η καινούργια κυβέρνηση να μας πάει και συνομαρχιακές. Τα δικά της σκάνδαλα εξαφανίζονται πριν τις εκλογές από τους ταχυδακτηλουργούς ενημέρωσης. Δεν υπάρχει λοιπόν ζημιά στο δημόσιο από το βατοπέδι. Το πιστεύεις αυτό? Το γεγονός ότι δεν υπήρχε ζημιά το γνώριζε, λέει το Πασόκ. Ενώ ζητούσε εξεταστική και προανακριτική, που σημαίνει ότι λίγο και πολύ το Πασόκ μαζί με το λαός στήσαν την προανακριτική, χρησιμοποίησαν το βατοπέδι, αλλά εδώ έχει φτάσει, κυρία μου, εισαγγελέας, που απαγορεύει τον Αγγέλο, ας πούμε, να φύγει από τη χώρα, γιατί είναι επικίνδυνο, λόγω της προνακριτικής, το απαγόρευσε την έξοδο με την υποψία ότι μπορεί να έχει σχέση με το πατοπέδι και το Μαντέλη με τη βεβαιότητα ότι τα πήρε, τον άφησε έξω να φύγει. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν ενδείξεις για το αδίκημα το οποίο του αποδίδεται, τις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Ωστόσο, ο κύριος Μαντέλης θεωρούν ότι δεν είναι ύποπτος φυγής, δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων δικημάτων. Ωστόσο, δεν είναι. Αυτός ωστόσο. Για το Μαντέλη υπάρχουν ενδείξεις, τα πήρε, αλλά που είναι Πασόκ, ωστόσο. Ωστόσο, ας πάει στην αρχή της Παναγίας. Μας χρεώσαν 300 δισεκατομμύρια ευρώ, βρήκαν 200.000 κλεμμένα, τρομάξανε μετά από 35 χρόνια και αυτός είναι στη δουλειά και δουλεύει. Και αυτός που δεν του... Αυτός ο πολίτης πληρώνει ακόμα. Γνωρίζετε λοιπόν, κυρία μου, την ιστορία του Βατοπεδίου και το λαός και το Πασόκ. Γι' αυτό και το έχουν τώρα όλοι να τα αλλάξουν και να πούνε πρώτοι από το λαός ότι... Και ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο Βατοπεδίου, αλλά ελήφθη... Για να τυπήσει δεξιούς ψήφους. Βέβαια τώρα που κατεβαίνει και η Περιφερειάρχης, καλά, τον πιάνει τον παραλίδι με τον Άδωνη, μιλάμε... Γενικά χαρακτηριστικά, Αλέξος πρώτος, Ιωάννης Β, Μανουήλ πρώτος, Αλέξος Β, Ανδρόνικος, Δυναστή... Παρέμβαση στην χθεσινοβραδινή εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου έκανε και η συμβολιογράφος Εκατερίνη Πελέκη, πρώην σύζυγος του Υπουργού Γιώργου Βουλγαράκη, με αφορμή της αποκαλύψης της ζούγκλας για την υπόθεση της μονής βατοπεδίου. Δώστε το, αφού λέμε δεν το πασαρέρι, μαλάκα. Σας. Καλημέρα, όπως θέλετε. Καλημέρα, τέτοια ώρα βεβαίως. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν. Διότι το παρελθόν είναι ένα κομμάτι που δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ θα αναφερθώ στο 2008, 2006, 2007 που έγιναν οι ανταλλαγές. Όταν έγιναν οι ανταλλαγές λοιπόν, ήταν δεδομένο ότι η Μονή, το Δημόσιο έχει αναγνωρίσει την κυριότητα της Λίμνης στη Μονή. Έχουν υπάρξει τρία ανθρωπάκια υπουργοί της κυβέρνησης,
ο κύριος Κοντός, ο κύριος Δούκας και ο κύριος Μπασιάκος, οι οποίοι έχουν υπογράψει κοινές υπουργικές αποφάσεις με μεγάλη δημοσιότητα ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλο έργο υπέρ του δημοσίου, ότι θα πάρουν την λίμνη στην κυριότητα του δημοσίου, έτσι ώστε οι ιχθυοτρόφοι, οι ιχθυοκαλλιεργητές της περιοχής να ανέμονται τα ψάρια τα οποία βγάζει η λίμνη. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Το πλούτο της. Συγγνώμη. Ο πλούτος της λίμνης. Δηλαδή, όταν ακούω εγώ ότι ανταλλάξανε νερό με ακίνητα, φρικάρω. Διότι δεν ανταλλάξανε νερό. Όπως είδατε, το είπε σήμερα. Να πω κάτι μόνο. Ανταλλάξανε τόνους ψαριών με ακίνητα. Γιατί είπατε ανθρωπάκια τους? Είναι ανθρωπάκια, διότι... Θα σας πω γιατί είναι ανθρωπάκια. Διότι αυτά τα ανθρωπάκια, εφόσον υπογράψανε, έπρεπε μετά να βγούνε και να πούνε ότι ναι, εμείς υπογράψαμε. Υπογράψαμε για το καλό του ελληνικού δημοσίου. Πιστεύουμε ότι η λίμνη πρέπει να περάσει στο δημόσιο για να ευεργετηθούν οι άνθρωποι που κατοικούν γύρω από τη λίμνη, έτσι ώστε να ανέμονται οι ίδιοι τη λίμνη. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Βγάζανε δηλώσεις με τις οποίες λέγανε ότι πετύχαμε το μεγαλύτερο έργο που μπορούσαμε να πετύχουμε στην περιοχή. Και όταν έσκασε η ιστορία, λέγανε δεν υπογράψαμε τίποτα και όλα τα έκανε πελέκι. Το λέτε απαξιωτικά δηλαδή? Τελείως απαξιωτικά. Όταν λέει ανθρωπάκια, τι είναι? Εννοώ ανθρωπάκια όταν λέω ανθρωπάκια. Όχι, θα μπορούσε να πει τρία ανθρωπάκια που ταλαιπωρήθηκαν γιατί υπέγραψαν. Όχι, δεν ταλαιπωρήθηκαν. Υπέγραψαν γιατί ήξεραν τι υπέγραφαν. Υπέγραψαν διότι ήταν σκοπός του κράτους ως δημόσιο να πάρει τη λίμνη στην κυριότητά του. Και κληθήκαμε εμείς, εγώ τουλάχιστον ως συμβολιογράφος, να υλοποιήσω την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, έχοντας απόλυτη βεβαιότητα ότι εφόσον συμβάλλεται το δημόσιο, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Μάλιστα. Τώρα μετά από αυτά που αποκαλύψαμε και την έρευνα που έγινε και από εμάς και τον κύριο Διαλυνά κυρίως, με την ιστορική αναδρομή από το 1913. Η ιστορική αναδρομή, ξέρετε, δεν έχει σημασία, διότι η λίμνη από την εποχή της τουρκοκρατίας μέχρι σήμερα έχει περάσει στα χέρια του ενός και του άλλου πάρα πολλές φορές. Σημασία έχει ότι εν τέλει, όταν αποφασίστηκαν οι ανταλλαγές, διότι η Μονή από ό,τι ξέρω ζήτησε να πουληθούν τα ακίνητα αυτά, δεν είχε χρήματα το ελληνικό κράτος, αποφάσισε τελικά να τα ανταλλάξει. Ο σκοπός του δημοσίου ήταν να πάρει τη λίμνη στην κυριότητά του και τις παραόχθιες εκτάσεις, έτσι ώστε να τις εκμεταλλευτεί για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Κύριε Πλεύρη, ακούγεστε, παράκληση. Ναι. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε οι τρεις αυτοί υπουργοί που υπέγραψαν τις υπουργικές αποφάσεις, όπως και ο Πρωθυπουργός που ενέκρινε την υπογραφή αυτών των υπουργικών αποφάσεων, να πει ότι εγώ και εμείς, σαν κυβέρνηση, κάναμε αυτό το οποίο κάναμε για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Και αν τέλος πάντων δεν το κάναμε καλά, δεν είναι ποινική υπόθεση, είναι αστική υπόθεση. Να κριθεί που ανήκει η λίμνη. Δεν είναι να πάω εγώ κατηγορούμενη για 5 κακουργήματα χωρίς να ξέρω γιατί. Ούτε όλο το νομικό συμβούλιο του κράτους, άνθρωποι στους οποίους θα απευθυνθεί και η σημερινή κυβέρνηση για να πάρει άποψη, να πηγαίνουν κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Βλέπω, λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλο αυτό ήταν μία σκευωρία η οποία στήθηκε για να πέσει ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής τσίπησε και βρεθήκαμε όλοι εμείς μέσα σε όλη αυτή την ιστορία χωρίς να έχουμε κανένα πραγματικό λόγο. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ δεν είναι το τσίπησε, ίσως δεν αποδίδει την πραγματικότητα, κυρία Πελέκη, διότι ο Καραμαλής φάνηκε ότι ήταν ανέτοιμος να κυβερνήσει. Όχι, με ανθρώπους... ο Καραμαλής τσίπησε και δεν ήξερε τι του γινότανε. Μα, δεν, είναι δυνατόν, να είσαι πρωθυπουργός για να μην έχεις τρεις, όχι νομικούς συμβούλους και μεγαλοστομίες, τρεις δικηγόρους κανόνες. Μα δεν νομίζω ότι ρωτούσε κανέναν. Δεν ήξερε τι του γινότανε. Και όταν έφτασε η ώρα της κρίσης, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι το παράπονο σας. Δεν έχω παράπονο, δεν με καταλάβατε. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν έχω κανένα παράπονο. Το θυμό σας. Είμαι θυμωμένη όχι μόνο για μένα και για τους 14 κατηγορούμενους είμαι θυμωμένη. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε εκεί που είμαστε. Και δεν έχουμε κανένα λόγο να μας εκμεταλλεύονται και να βγαίνει το πόρισμα όχι σε 3 μήνες το βούλευμα, αλλά σε 13
την ίδια μέρα που βγαίνουν οι ποινές του Τσοχατζόπουλου. Αυτά τα παιχνίδια δυστυχώς για μένα τα έχω μάθει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι ανταλλαγές ανθρώπων πια και όχι ακινήτων παιχτήκανε για να βγει αυτό το βούλευμα. Διότι όπως ξέρετε η πρόταση της Αγγελέα ήταν απαλλακτική για μας και βρεθήκαμε τελικά κατηγορούμενοι με αθώο τον κύριο Αγγέλου. Άρα εγώ δεν ξέρω τι έχει παιχτεί, αλλά δεν έχω ούτε θυμό ούτε τίποτα. Δεν φοβάμαι κανέναν, θα σταθώ μπροστά στη δικαιοσύνη και θα σταθώ όπως πρέπει να σταθώ και ξέρω ακριβώς τι έχω κάνει και δεν πρόκειται να κάνω πίσω σε τίποτα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τη δήλωσε η κυρία Πελέκη. Παρέμβαση όμως να πούμε στην εκπομπή έκανε και ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριος Αλέξανδρος Κοντός. Κύριε Υπουργέ, σας ακούμε. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, άκουσα πολύ προσεκτικά την εκπομπή σας και όλα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά συμφωνώ μαζί σας ότι σκάνδαλο ήταν ότι δημιουργήθηκε ένα σκάνδαλο. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε και να ακουστεί και η φωνή η δική μας που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουμε. Ναι κύριε Υπουργέ, αλλά ξέρετε κάτι, στο σκάνδαλο αυτό συνομολογήσατε κι εσείς δια της απάθειάς σας και της ανικανότητας να αποδείξετε με στοιχεία όπως το κάνουμε εμείς σήμερα ότι αυτό ήταν ένα κεκτημένο της Μονής Βατοπεδίου, από εκεί και πέρα ό,τι θέλει το κάνει. Εδώ έγιναν εκπομπές ένα χρόνο και γινόταν το πανδαιμόνιο και στην Ελλάδα το μεγαλύτερο σκάνδαλο η Μονή Βατοπεδίου για κάτι το οποίο το είχε η Μονή από το 13. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εσείς πιστεύετε ότι μας δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να πούμε την άποψή μας? Μα τώρα σοβαρά μιλάτε? Ζήσαμε δηλαδή έναν πραγματικά οριμαγδό. Γιατί ήταν η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Μα με συγχωρείτε, ήσασταν κυβέρνηση και δεν σας δίναν το λόγο? Ναι, φυσικά και δεν μας δίναν. Διότι έφτασε μονοθεματικά επί 8 μήνες το θέμα αυτό. Δεν έπαιζε τίποτε άλλο. Σωστά. Και βρεθήκαμε μονοθεματικά στη δίνη αυτήν, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά τίποτε εναντίον μας. Δηλαδή ο κύριος Πλεύρης προηγουμένως κάτι βρήκαμε. Τι βρήκατε κύριε Πλεύρη εναντίον μας, μπορείτε να μου πείτε? Λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί επάνω στη Θράκη προσπαθήσαμε να δώσουμε. Και δεν ήταν μόνο το νερό, τα ψάρια, ήταν και 25.000 στρέμματα αγροτών, τα οποία η Μονή πήρε από τους αγρότες και τα πέρασε στο δικό της όνομα, στο υποθηκοφυλάκιο της Κάντης. Και άνθρωποι ξαφνικά χάσαν τα χωράφια τους. Δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν, δεν μπορούσαν να τα μεταβιβάσουν. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα επάνω στη Θράκη. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Το δημόσιο νόμιμα να δώσει μια λύση. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Θα να πούμε για ψάρια, για νερά και για χίλια δυο πράγματα. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Μιλούμε για ένα. Μιλούμε για ένα από τα καλύτερα, από τα πλουσιότερα οικοσυστήματα του τόπου μας που έπρεπε να προστατευτεί. Και έπρεπε κάποιοι άνθρωποι εκεί, ψαράδες, να συνεχίσουν να ζουν από την εκμετάλλευση της λίμνης. Πού να προστατευτεί? Να προστατευτεί τα οικοσυστήματα, δεν προστατεύονται? Ο κύριος Καπερνάρας. Και τώρα να πω και κάτι διάκουσα και τον κύριο Αμυρίδη να διαρριχνεί τα ημάτια του. Κάποτε οι αριστεροί, κύριε Αμυρίδη, ήταν παλικάρια. Εσύ μπήκες σε μια προανακριτική χωρίς να έχεις καμία γνώση νομικής. Πολιτικός μηχανικός, πήγες να διερευνείς ποινικές ευθύνες. Τι είπες μέσα στη Βουλή? Έχω γνώσεις νομικές γιατί πήγα δύο φορές μάρτυρα σε δικαστήριο. Πήγες να διερευνείς ποινικές ευθύνες υπουργών χωρίς να έχεις καμία γνώση νομικής. Τουλάχιστον τα τοπογραφικά, τα τοπογραφικά τα οποία τα πλαστά τα γνώριζα. Τουλάχιστον τοπογραφικά γνώριζα. Αφήστε τώρα. Εσείς που τα ξέρετε όλα. Εμείς δεν γνωρίζουμε νομική. Συγγνώμη. Όχι έτσι μωρέ την κουβέντα. Να κύριε Κοντέ, σας παρακαλώ. Τι είπατε, γιατί δεν ακουστήκατε? Όταν έγινε της προανακριτικής για το πόρισμα έγινε νοθεία στη Βουλή. Το καταγγέλω και έχω στοιχεία γι' αυτό. Τα λευκά, τα άκυρα, τα συν και τα ναι και τα όχι δεν βγαίνουν, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Πήγαμε στο δικαστικό συμβούλιο με νοθεία, με μια...
Ακούσαμε το πρώτο μέρος από την παρέμβαση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κυρίου Κοντού. Εμείς να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας με την Μαριάννα Μαρμαρά και επιστρέφουμε. Και πάλι βρίσκεστε και βρισκόμαστε στην εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα σχολιάσουμε την ελληνική αλλά και τη διεθνή επικαιρότητα. Να σας πω ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να επισκέπτεστε στο zoogla.gr. Η δημοσιογραφική ομάδα της Ζούγκλας είναι έτοιμη πάντα να σας ενημερώνει για τα ελληνικά αλλά και για τα διεθνή νέα. Να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας, 211-55-50-500, καθώς μπορείτε να μας στείλετε και email στο πρώτη ανάρτηση@gmail.com. Εμείς, όπως σας είπαμε, θα βρισκόμαστε εδώ να ακούσουμε την δική σας πνοή, τα δικά σας σχόλια και οτιδήποτε εσείς άλλο θέλετε να μας πείτε. Πάμε όμως να δούμε το δεύτερο μέρος από την παρέμβαση στην χθεσινοβραδινή εκπομπή Ζούγκλα με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Δια της απάθειάς σας και της ανικανότητας να αποδείξετε με στοιχεία όπως το κάνουμε εμείς σήμερα ότι αυτό ήταν ένα κεκτημένο της Μονής Βατοπεδίου, από εκεί και πέρα ό,τι θέλει το κάνει. Εδώ έγιναν εκπομπές ένα χρόνο και γινόταν το πανδαιμόνιο και στην Ελλάδα το μεγαλύτερο σκάνδαλο η Μονή Βατοπεδίου για κάτι το οποίο το είχε η Μονή από το 2013. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εσείς πιστεύετε ότι μας δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να πούμε την άποψή μας? Μα τώρα σοβαρά μιλάτε? Ζήσαμε δηλαδή έναν πραγματικά οριμαγδό. Γιατί ήταν η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Μα με συγχωρείτε, ήσασταν κυβέρνηση και δεν σας δίναν το λόγο? Ναι, φυσικά και δεν μας δίναν. Τότε θα σφύρατε. Διότι μονοθεματικά επί 8 μήνες το θέμα αυτό. Δεν έπαιζε τίποτε άλλο. Σωστά. Στη δίνη αυτήν, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά τίποτε εναντίον μας. Δηλαδή τα... Είπε ο κύριος Πλεύρης προηγουμένως, κάτι βρήκαμε. Τι βρήκατε, κύριε Πλεύρη, εναντίον μας, μπορείτε να μου πείτε? Λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί επάνω στη Θράκη, προσπαθήσαμε να δώσουμε. Και δεν ήταν μόνο το νερό, τα ψάρια, ήταν και 25.000 στρέμματα αγροτών, τα οποία η Μονή πήρε από τους αγρότες και τα πέρασε στο δικό της όδωμα, στο υποδικοφυλάκιο της Κάντης. Και άνθρωποι ξαφνικά χάσαν τα χωράφια τους. Δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν, δεν μπορούσαν να τα μεταβιβάσουν. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα επάνω στη Θράκη. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Το δημόσιο νόμιμα να δώσει μια λύση. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Καθίσαμε να ακούμε για ψάρια, για νερά και για χίλια δυο πράγματα. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Μιλούμε για ένα, από τα καλύτερα, από τα πλουσιότερα οικοσυστήματα του τόπου μας, που έπρεπε να προστατευτεί. Και έπρεπε κάποιοι άνθρωποι εκεί, ψαράδες, να συνεχίσουν να ζουν από την εκμετάλλευση της λίμνης. Πού να προστατευτεί? Να προστατευτεί τα οικοσυστήματα, δεν προστατεύονται? Ο κύριος Καπερνάρας. Και τώρα να πω και κάτι διάκουσα και τον κύριο Αμυρίδη, να διαρριγνύει τα ημάτια του. Κάποτε οι αριστεροί, κύριε Αμυρίδη, ήταν παλικάρια. Εσύ μπήκες σε μία προανακριτική χωρίς να έχεις καμία γνώση νομικής. Πολιτικός μηχανικός, πήγες να διαρριγνείς ποινικές ευθύνες. Τι με ζει για ποινική ευθύνη? Είπες μέσα στη Βουλή. Έχω γνώσεις νομικές γιατί πήγα δύο φορές μάρτυρα σε δικαστήριο. Πήγες να διαρριγνείς ποινικές ευθύνες υπουργών χωρίς να έχεις καμία γνώση νομικής. Τουλάχιστον τα τοπογραφικά, τα οποία τα πλαστά τα γνώρισα. Τουλάχιστον τοπογραφικά γνώρισα. Για να σας πω και κάτι ακόμη, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αφήστε τώρα. Δεν το ξέρει κανείς. Εσείς που τα ξέρετε όλα. Εμείς δεν γνωρίζουμε νομική. Συγγνώμη. Όχι έτσι, μωρέ, την κουβέντα. Να, κύριε Κοντέ, σας παρακαλώ. Τι είπατε, γιατί δεν ακουστήκατε? Όταν έγινε η διαδίκηση της προανακριτικής για το πόρισμα, έγινε νοθεία στη Βουλή. Το καταγγέλω και έχω στοιχεία γι' αυτό. Τα λευκά, τα άκυρα, τα συν και τα ναι και τα όχι δεν βγαίνουν, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Πήγαμε στο δικαστικό συμβούλιο με νοθεία, με μια εκλογική διαδικασία που ήταν νοθευμένη.
στη Βουλή. Ποιος το έκανε? Αλλά πέρα από αυτό θέλω να σας πω. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος το έκανε αυτό? Ο κύριος Πετσάλνικος το έκανε αυτό. Ναι, αλλά όταν... Με συγχωρείτε. Και όλα τα στοιχεία, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Με συγχωρείτε. Φωνάζαμε, λέγαμε νοθεία, έγινε και δεν μας άκουγε κανείς. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ο κύριος Κοντός... Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Κοντός, και δεν έχει ακουστεί αυτό καθόλου, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δίνει το δικαίωμα στον υπουργό, ο οποίος απαλλάσσεται λόγω παραγραφής, να ζητήσει να δικαστεί, μισό λεπτό, περιμένετε. Και ο κύριος Κοντός, για να ακούμε όλο, έρχεται και ζητάει. Και το ΠΑΣΟΚ, που υποτίθεται ότι είχε όλα τα στοιχεία και παραγράφηκαν οι αξιώσεις των υπουργών και δεν δικάστηκαν, δεν του έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Να πάει να δικαστεί, χωρίς βέβαια δυνατότητα να υπάρξει ποινή, αλλά να γίνει κανονική διαδικασία, που το ΠΑΣΟΚ, αν είχε αυτά τα στοιχεία που έλεγε, που είχε, σας ρωτώ, γιατί δεν του έδωσε τον κύριο Κοντό αυτή τη δυνατότητα? Το κακό ΠΑΣΟΚ. Σας το λέω ευθέως. Το κακό ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν του έδωσε? Τρεις αιτήσεις. Το κακό ΠΑΣΟΚ που όντως ήταν κακό, δεν του έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Και νομίζω και τη μία την έκανε και ποινέα δημοκρατία. Η κυβέρνησή του και ο Καραμαλής τη δυνατότητα του δώσανε. Εδώ σου λέει. Ένα χρόνο πεζόταν ένα θέατρο, στο οποίο δεν στάθηκε ικανός ένας πρωθυπουργός στο θέατρο αυτό να αμυνθεί και να ορθώσει πολιτικό λόγο. Τι μου λέτε τώρα? Ορθώς πέσατε, κύριε Κοντέ. Ναι, κύριε Θεατριόπουλος. Μάλλον δεν θα έπρεπε να είστε και κυβέρνηση. Ναι, αν μου επιτρέπετε, εσείς μέχρι τώρα αναφερθήκατε και σωστά αναφερθήκατε στην πρώτη φάση της κυριότητας. Σωστά. Υπάρχει μια δεύτερη φάση όμως των ανταλλαγών. Διότι η δεύτερη εξεταστική που έγινε στη Βουλή έγινε για να γίνει επανεκτίμηση της αξίας των ακινήτων που αντιλάγησαν, που ποτέ δεν έγινε αυτή η επανεκτίμηση, και για να ανοίξουν οι δικοί μας λογαριασμοί. Οι λογαριασμοί ανοίχτηκαν, 16 συνεργεία τους ΔΟΕ ψάξαν τους δικούς μας λογαριασμούς και δεν βρήκαν τίποτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Και μάλιστα θέλω να σας πω και να υπερθεματίσω για το ότι γίναν σωστά οι ανταλλαγές, ότι στο πόρισμα του Δικαστικού Συμβουλίου ουδείς παραπέμπεται από το σώμα ορκωτών εκτιμητών που έκανε τις εκτιμήσεις για τις ανταλλαγές. Και εκτός αυτού θέλω να σας πω ότι πέρα από το σώμα ορκωτών εκτιμητών ήρθε και η Αμερικάνικη εταιρεία που έκανε εκτιμήσεις και αυτό το ξέρουν λίγοι, και απειλήθηκε ότι σωστές ήταν όλες οι εκτιμήσεις. Δεν υπήρξε δηλαδή εκτίμηση που δεν ήταν σωστή. Δηλαδή αυτό που λέει ο κύριος Κοντός, κύριε Κοντέ, με συγχωρείτε, να το καταλάβει ο κόσμος. Την έκθεση του ΣΟΕ που υποτίθεται ότι ήταν πλαστή και έγιναν υποεκτιμήσεις και υπερεκτιμήσεις, ήρθε μια Αμερικάνικη εταιρεία, η Appraisal, η οποία έκρινε ότι όλα γίναν σωστά. Και τότε η Εξεταστική Επιτροπή αποφάσισε. Ναι, την έβαλε μονή. Μπράβο, και αποφασίζει η Εξεταστική Επιτροπή. Για να είμαστε σίγουροι, βάζουμε 7. Και πήραμε απόφαση. Και βγάλαμε και κονδύλι. Πώς θα πληρωθούν αυτές οι 7. Ωραία. Και μέχρι σήμερα το δημόσιο, που υποτίθεται ότι έχει θυγεί από τις ανταλλαγές, ωραία, παραβιάζει και δεν μπορεί να κάνει τις εκτιμήσεις. Ωραία, ωραία. Και εκτός αυτού, κύριε Πλεύρη, κύριε να Κοντέ, συμπληρώσω ότι το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι σωστά λειτουργήσε το σώμα ορκωτών εκτιμητών. Και γι' αυτό δεν είναι κανένας κατηγορούμενος. Και γι' αυτό δεν παραπέμπεται από το σώμα ορκωτών εκτιμητών. Κύριε Κοντέ, άρα είναι σωστά. Κύριε Κοντέ, πέρα από την όποια ικανοποίηση μπορείτε να αισθάνεστε, γιατί συμφωνήσατε μαζί μου ως προς το αντικείμενο της έρευνας σημερινής εκπομπής, πρέπει να σας πω ότι εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για το ύψος των πολιτικών ανδρών εκείνης της εποχής, που αντί να δείξουν στον ελληνικό λαό ότι πτώχευε η χώρα και τον κίνδυνο στον οποίο είχε περιέλθει η κυριαρχία της χώρας μας, η εδαφική μας κυριαρχία, ασχολήθηκαν με αυτή την αρλούμπα, με το σε ποιον ανήκαν τα κτήματα και αν ανήκαν και αν βγάλαν λεφτά μερικοί, κύριε, και ποιος κορόιδεψε ποιον. Κύριε, είναι δυνατόν όταν ο Προβόπουλος υποτίθεται ότι ενημέρωνε Καραμαλή και Παπανδρέου και πήγαιναν σε μια προεκλογική περίοδο, γιατί πάνε με την πτώχευση της χώρας, να πάνε με τη μονίβα το πεδίο. Δεν το καταλαβαίνω. Ο ένας το δημιούργησε για να ρίξει την κυβέρνηση Καραμαλή, και αυτό ήταν ποτέ βέβαια σε μια σχέση. Και ο Καραμαλής, έναν οριμαρδό, στην κυριολεξία οριμαρδό από όλα τα μέσα. Δυστυχώς ήταν ένα τάγκο που το χορέψατε μαζί και δύο. Να βγει και να πει την αλήθεια εκείνη την περίοδο. Το θυμάστε πολύ καλά αυτό. Άρα δεν φταίει αυτός που το δημιούργησε αυτό για να ρίξει μια κυβέρνηση, και φταίει όλος που πάλευε να αμυνθεί και να πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα
και δεν το δεχόταν κανείς αυτό. Ποιο δεν το δεχόταν, δεν είχε ισχυρά στοιχεία. Όλα αυτά αν βγαίναν σε μια εκπομπή εκείνη την περίοδο και σε δύο σοβαρά έντυπα, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Μα πώς, μα κανείς δεν τα άκουσε. Ό,τι και αν λέγαμε δεν ακουγόμασταν. Άκουσα προηγουμένως την κυρία Πελέκη. Μα δεν προσπαθήσαμε να βγούμε και να πούμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, δεν προσπαθήσατε για να... Για να... Πραγματικά σοβαρή προσπάθεια να δοθεί λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται σε μια περιοχή. Για να καταφεύγει σε έναν απαξιωτικό χαρακτηρισμό ανθρωπάκια, σημαίνει ότι μέσα της έχει μια απόλυτη πικρία ότι παίξατε το πολιτικό παιχνίδι τηρώντας τους κανόνες σκοπιμότητας και όχι τους κανόνες εκείνους που επιβάλλει η κρίση της στιγμής. Μα ποια σκοπιμότητα, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Εμείς βρεθήκαμε στη γωνία. Δεχτήκαμε πειρά που δεν μπορούσαμε να αμυνθούμε. Ακούστε κάτι. Φαντάζεστε να κοντέ, μονοθεματικά επί 8 μήνες. Κύριε Κοντέ. Δεν πέσει τίποτα άλλο. Κύριε Κοντέ, εγώ τιμώ τους συνομιλητές μου όταν σε ένα δημόσιο διάλογο αρκεί να προκύπτει αλήθεια. Ο Μητσοτάκης το έκανε γαργάρα, να σας το πω λαϊκά το θέμα. Γιατί σου λέει εκείνη την ώρα πέφτει ο Καραμαλής, η κόρη μου είναι υποψήφια, θα πάρει την προεδρία, θα γίνει και πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν θυμόταν το 51. Όχι, αφήστε αυτά. Ο Μητσοτάκης θυμάται τι έγινε πριν γεννηθεί. Όχι αυτά τα οποία υπέγραφε ο υφυπουργός. Κύριε Θεαταφυλόπουλε, να ολοκληρώσω. Ναι, αν μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό που λέτε, οι αποφάσεις του νομικού συμβουλίου του κράτους και του γνωμοδοτικού συμβουλίου του κράτους στηριχθήκαν και στο νόμο του κ. Μητσοτάκη. Άρα σε όλα τα κείμενα υπήρχε ο συγκεκριμένος νόμος. Και δεν έπρεπε, νομίζω ότι δεν υπήρχε. Και δεν έπρεπε ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει κάνει τόσες παρεμβάσεις να βγει και να πει σιγάρε παιδιά, εγώ υπέγραφα τότε, να βγω εγώ σε μια εκπομπή και να σε εξηγήσω ποιανού είναι το βατοπέδι, ποιανού είναι η βιστονίδα. Και να τελειώνει εκεί η ιστορία και να μην ασχολούνται άλλοι. Όμως σας λέω ότι χρησιμοποιήθηκαν τα άρματα της ενημέρωσης. Δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν συνηθίσει να παίζουν αυτούς τους ρόλους, όπως ο συγκεκριμένος που το έφερε το θέμα στη δημοσιότητα, και τα πρόβατα από πίσω που τρέχανε ο καθένας για το δικό του σκοπό. Όλο αυτό το παιχνίδι όμως είχε ένα άλλο έγκλημα στη μέση. Το σε ποιον ανήκει το βατοπέδι και αν ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο ήταν ότι δεν ήταν σκάνδαλο αυτή η μπούρδα. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι αποσιωπήθηκε η πτώχευση της χώρας εκείνη την εποχή. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο ήταν ότι δημιουργήθηκε ένα σκάνδαλο για να πέσει μια κυβέρνηση, η οποία μέχρι τότε και μέχρι το τέλος τηρούσε μια πατριωτική στάση, μια εθνικά υπερήφανη στάση. Αυτή εδώ έχει 500 σκάνδαλα, γιατί δεν πέφτει. Αυτή εδώ η κυβέρνηση έχει 500 σκάνδαλα. Γιατί δεν πέφτει. Τα σκάνδαλα, κύριε Καπερνάρη, στο μυαλό του δικό σας είναι. Κύριε Κοντέ, κλιματική. Κύριε Μυρίδη. Μου κάνει εντύπωση το ότι ενώ έχει πει τόσα θέματα τον κύριο Σκοντός που είναι για την εξεταστική, δεν απαντάτε. Εγώ θα ήθελα να απαντήσετε, αλλά εγώ το μόνο να πω το εξής. Επί δύο χρόνια γίνανε τόσες αποφάσεις της κλιματικής εταιρείας δημοσίου, όσες δεν είχε κάνει στα 25 χρόνια. Με διαδικασίες, τις οποίες τουλάχιστον από τις εφημερίδες γνωρίζω. Όχι από ιδία πείρα που όπως είναι οι παρευρισκόμενοι εδώ πέρα. Και δεν υπάρχει καμιά ευθύνη. Θέλετε να πείτε. Δεν υπήρχε σκάνδαλο, δεν υπήρχαν αλλαγές χρήσης γης. Δεν τα ξέρω, εγώ αυτά τα διαβάζω. Αλλαγές χρήσης γης δεν υπήρξαν με fast track διαδικασίες. Τι θέλετε να πείτε, δεν υπήρχε καθόλου σκάνδαλο. Γιατί η υπηρεσία λειτουργήσε στο να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που υπήρξε. Εκεί υπάρχει σκάνδαλο δηλαδή. Έτσι ερμηνεύεται ο νόμος. Ξέρετε ποιο λάθος κάνω, κύριε Κοντέ. Δώσατε την κυριότητα ενώ ήταν αμφισβητούμενα. Όλα αυτά και μετά πήγατε σε μια διαδικασία ανταλλαγών fast track. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Αυτό όμως βέβαια θα το κρίνει η δικαιοσύνη, κύριε Κοντέ. Γίνονται οι παραπομπές και θα γίνουν. Εμείς, κύριε, δεν δώσαμε καμία κυριότητα πουθενά. Εμείς προσπαθήσαμε και δώσαμε λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Όσο για το fast track και τα υπόλοιπα που λέτε. Κατηγορείται δηλαδή κάποιες υπηρεσίες γιατί λειτουργήσαν. Οφείλω να είμαι υποψιασμένος πάντως. Κύριε Καπερνάρε. Οφείλω να είμαι υποψιασμένος. Εμένα δεν με αφορά αυτό. Κύριε Καπερνάρε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω στον κύριο Κοντό, θα σας υπενθυμίσω πρόχειρα ένα σκάνδαλο. Για να το πάρετε στο δικό σας το μυαλό που το έχετε, ότι η αγροτική είναι ένα σκάνδαλο. Η αγροτική είναι ένα σκάνδαλο. Η καλή αγροτική στο σάλα και η κακή με τα δύο τρίτα τα υποθηκευμένα ακίνητα, τα δύο τρίτα καλλιεργήσεων τη ελληνική γη, αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο. Αλλά δεν έπεσε η κυβέρνηση. Μπορείτε να μας πείτε όμως, δεν σχολιάστε καθόλου, όταν σας είπε η κυρία Πελέκη ότι είστε ανθρωπάκια. Δεν το σχολιάσατε όμως. Ήμουν αυτός ο οποίος πάντοτε ήμουν υπέρ της κρατικής αγροτικής.
Τώρα μην πάμε εκεί. Επειδή είπατε το σκάνδαλο στο μυαλό μου, θέλετε να θα κάτσω μια εκπομπή να σου σκάνδαλα. Για να κρατηθεί αυτή η αγροτική που λέτε, η κρατική που ήμουν υπέρ του να κρατηθεί μια ζωή, έτσι, έπρεπε να δοθούν δισεκατομμύρια. Ένα άλλο σκάνδαλο, ένα άλλο σκάνδαλο είναι το γεγονός ότι ενεχειριάσατε στη Νέα Δημοκρατία να παίρνετε ως πρώτο κόμμα τα δάνεια από την αγροτική και με τα ίδια πάλι ενεχειριάσατε να πάρετε από την εθνική. Αυτό είναι άλλο σκάνδαλο. Που θα σκάσει τη Δευτέρα. Ναι, αλλά είναι και μπάλα σε. Όχι, δεν πετάμε. Εδώ, ακούστε, νόμος Μητσοτάκη, μια και είπατε, δεν υπάρχει, κύριε Κοντέ. Νόμος Μητσοτάκη που να δίνει κυριότητα, που είπατε νωρίς. Μην μιλάμε και οι δύο. Να κάνουμε συζήτηση. Μισό λεπτό. Επειδή είπατε για νόμο Μητσοτάκη προηγουμένως ότι υπήρχε, δεν υπάρχει να δίνει κυριότητα. Ούτε εδώ είστε ενημερωμένος. Ο νόμος, κύριε Καπερνάρε, έχει αναφερθεί σε όλες τις αποφάσεις των γνωμοδοτικών συμβουλίων και του νομικού συμβουλίου του κράτους. Θέλετε να τα πάρετε, πάρτε και διαβάστε τα. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Κύριε Κοντέ, το θέμα είναι ότι εσείς δεν είστε κατηγορούμενοι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, ο κύριος Κονομίδης κάτι θέλει να σας ρωτήσει, κύριε Κοντέ. Ναι, κύριε Υπουργέ, εξεδότη μία απόφαση σε διένεξη που είχε το Βατοπέδι με το δημόσιο, η οποία με δύο ψήφους έγινε δεκτή η πλευρά του δημοσίου. Κρατήθηκε αυτή η απόφαση. Εάν το εγνώριζε βέβαια, αν είχε δημοσιευτεί και το εγνώριζε το δημόσιο, δεν ξέρω αν θα πήγαινε να συμβιβαστεί. Κρατήθηκε η απόφαση και τότε περιέργως το Βατοπέδι δέχτηκε να έρθει σε ένα συμβιβασμό με το δημόσιο. Ποιος είναι αυτός? Μιλάτε για την απόφαση της Κομωτινής. Ναι. Τη ορθόπιση αυτή και αυτή τη μιλάτε. Ο κύριος Κοντός όμως δεν εμπλέκεται στην απόφαση. Δεν υπάρχει ότι εμπλέκεται ο κύριος. Όχι, εγώ θέλω να σας πω για να καταλάβετε. Για να καταλάβω εκεί, διότι. Πάντοτε, πάντοτε και δηλώνεται και από τους μοναχούς εχθρός και πολέμιος. Οι μοναχοί λένε ότι όταν βλέπανε, άμα διαβάσετε στην πρώτη εξεταστική, λέει όταν ο Κοντός μας έβλεπε στο Υπουργείο δεν μας χαιρετούσε. Γιατί ο Κοντός ήταν εναντίον της κυριότητας. Εκτός αυτού. Και στην τελευταία κατάθεση που κάναν στον ανακριτή είπαν ότι ο κύριος Κοντός ήταν εχθρός και πολέμιος. Απέναντι ήμουν, για να καταλάβετε. Μάλιστα. Κύριε Κοντέ. Εγώ κλήθηκα να δώσω λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί πάνω στη Θράκη. Ωραία, ένα λεπτό. Κύριε Κοντέ, παρακαλώ, ο λόγος στον κύριο Αμυρίδη, ο οποίος θέλει να σας απαντήσει για να περάσουμε. Εγώ σέβομαι την αγωνία των αυτών που έχουν το δικαστήριο και δεν μίλησα ούτε για επιτροπές ούτε θα κάνω δικαστήριο εδώ αφού έχουν μπροστά του. Όμως ο κύριος Κοντός δεν έχει κανένα δικαστήριο. Τώρα. Για μένα είναι σκάνδαλο οι ανταλλαγές, οι τιμές και όλα. Άσχετα είναι, ο καθένας έχει την άποψη. Ναι, η δικαιοσύνη πώς δεν έχει την ότι είναι σκάνδαλο οι ανταλλαγές, κύριε Αμυρίδη. Αυτό δεν κατάλαβα εγώ. Εγώ είμαι στην Επιτροπή και έχω μια άποψη. Αυτή είναι η άποψή μου. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Και ομάδα σας είναι. Όπως την Επιτροπή. Ναι, προσέξτε να δείτε. Επειδή μιλήσατε για δικηγόρους στην Επιτροπή, εγώ σέβομαι τους δικηγόρους. Προσέξτε. Σέβομαι τους δικηγόρους. Αλλά λάθη. Προσέξτε λίγο, βεβαίως. Ας πω. Σέβομαι τους δικηγόρους. Να μιλήσω εγώ, να μιλήσω. Ναι, ξέρετε νομικά. Πρόσκειε. Εσείς διερευνήσετε ποινικές ευθύνες για μένα. Μισό λεπτό. Όταν δεν είστε νομικός. Με ποια ιδιότητα πέστε. Σέβομαι τους δικηγόρους. Είπατε μέσα στην Βουλή. Να σας πω την ιδιότητα. Θα σας πω την ιδιότητα. Θα σας πω την ιδιότητα. Ναι, κύριε Αμυρίδη, το είπατε αυτό. Απαντήστε μου. Κύριε Κοντέ, πρέπει να σεβαστείτε το διάλογο. Θα με μιλήσω κατά τη σχολίασε, θα ήταν στην Επιτροπή, οφείλει να ακουστεί. Είπατε χοντρή κουβέντα για παλικάρια. Εμένα καμία γυναίκα δεν με είπε ανθρωπάκι. Εντάξει, και δεν απάντησα. Να βγεις να απαντήσεις. Παλικάρι πελέκι που είσαι, ξεφτέλησε. Εσύ να μην την απαντήσει, θα πει για παλικάρι. Υπάρχουν πολλοί άντρε εκεί. Πλάκα μου, χάρη τώρα. Για παλικάρια θα μιλήσει, εσύ. Σε ξεφτέρισε μια γυναίκα και δεν μιλά. Υπάρχουν πολλοί άντρε σαν και εσένα, κύριε Αμυρίδη, που φοράνε του τάξη. Εγώ. Άστα λοιπόν τώρα τα υπόλοιπα. Από δικηγόρου δεν χρειάζεται. Τα υπόλοιπα είναι για να τα λε εκεί που περνάνε. Άστα το έχασε. Εγώ το έχασα. Εσύ είπε ότι ξέρω νομικά γιατί πήγα δύο φορέ μάτια σε δικαστήριο. Δεν πολύ το έπεσε αυτό. Εγώ λέω ότι είδα τα τοπογραφικά. Δεν είμαι νομικό. Αλλά αντιλαμβάνομαι από τα τοπογραφικά που βλέπω και στα συμβόλαια δεν υπάρχει υπογραφή από τον μηχανικό του δημοσίου ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είπα. Εντάξει, και αυτό μπορώ να καταλάβω. Όσο για τους δικηγόρους, λάθη μπορώ να κάνω και μόνος μου. Δεν χρειάζομαι δικηγόρους. Αυτό είναι το μείζον σκάνδαλο που έδειξε μια κυβέρνηση, κύριε Αμυρίδη. Εγώ αυτό είδα. Αυτό οφείλω να πω. Από εκεί πέρα, το ποιο είναι παλικάρι,
Η ιστορία του γράφει. Α, το ξέρω εγώ ποιος είναι και ποιος δεν είναι, πολύ καλά. Εντάξει. Κύριε Κοντέ, καλώς βράδυ. Πήρατε μια γεύση και το τι συνέβησαν εχθές στην τηλεοπτική ζούγκλα με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Να σας πω ότι αν θέλετε να παρακολουθήσετε όλη την εκπομπή, μπορείτε να μπείτε στο web TV, στην ζούγκλα.gr. Πάμε όμως αυτή τη στιγμή να επικοινωνήσουμε, στην τηλεφωνική μας γραμμή μάλλον έχουμε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Χριστάνη Νίκο. Κύριε Χριστάνη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Είστε καλά? Καλά. Ποια είναι, όπως όλοι μας άλλωστε. Ναι, ναι, ναι. Ποια είναι η άποψη που έχετε για το τι σημαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από πολιτικής και από οικονομικής πλευράς? Νομίζουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη συγκυβέρνηση να δημιουργηθεί ένα ψευδεπίγραφο κλίμα ότι δεν θα υπάρχουν νέα μέτρα και με την κατάσταση του προϋπολογισμού και με διάφορες άλλες ενέργειες της κυβέρνησης και ότι όπου να είναι έρχεται το φως στο τούνελ της ανάπτυξης. Οι επισκέψεις και του Σαμαρά στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ δείχνουν μια βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στις αντιπαραθέσεις των μεγάλων χωρών των υπεριαλιστικών δυνάμεων στην περιοχή για τα ζητήματα της ενέργειας και ταυτόχρονα η εξέλιξη που υπάρχει με το ναζιστικό φασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, πέρα από το ότι ανέδειξε μια σειρά ζητήματα που το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή είχε αναδείξει για το χαρακτήρα αυτής της οργάνωσης και το ποιους εξυπηρετεί, δηλαδή συγκεκριμένες μερίδες του κεφαλαίου στην Ελλάδα, εφοπλιστές και άλλους, αλλά ανοίγει και μια συζήτηση, γίνεται και μια προσπάθεια να παραπλανηθεί ο κόσμος, να ταυτιστούν οι φασίστες με εργατικά λαϊκά κινήματα που διεκδικούν το δίκαιο τους και πιθανά να έχουμε στο επόμενο διάστημα, γι' αυτό έχουμε πει και στην ανακοίνωσή μας ότι ο λαός πρέπει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση, γιατί μπορούμε και ακόμα και νομοθετικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τη διάθεση κομμάτων ή οργανώσεων του μαζικού κινήματος που να βγάζουν έκνομες αυτές τις ενέργειες. Για παράδειγμα, είναι ανησυχητική η προχθεσινή σύλληψη και καταδίκη μαθητών από το ΕΠΑΛ της Λαμίας, κάτι που έγινε μέσα σε μία νύχτα με μαθητές οι οποίοι βρισκόντουσαν σε κινητοποίηση που αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση, χωρίς να υπάρχουν ζημιές στο κτίριο, αυτό που συνήθως βρίσκουν ως πρόφαση για να παρεμβαίνουν στις αγγελικές και αστυνομικές αρχές. Θέλω να πούμε δηλαδή ότι τα ναζιστικά φασιστικά μορφώματα θα τα απομονώσει το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα και ταυτόχρονα ο λαός και ο ελληνικός λαός και κάθε λαός στον κόσμο έχει το δικαίωμα και να αντιπαλεύει νόμους και να τους καταργεί στην πράξη και ακόμα να διεκδικεί ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, να θέλει να ανατρέψει αυτό το κοινωνικό σύστημα που μας έφτασε σε αυτή τη βαρβαρότητα, να θέλει να ανοίξει ένας δρόμος για μια άλλη κοινωνία, εμείς λέμε σαν κουκουέ, σοσιαλιστική, κομμουνιστική. Κύριε Χριστάνη, πιστεύετε ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα όσον αφορά τις συντάξεις, τους μισθούς των ανθρώπων? Εμείς θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε αυτό αναδεικνύει. Παράδειγμα, προβλέπει έσοδα 5 δισεκατομμυρίων από τις λαϊκές τσέπες με την κατάργηση του αφορολόγητου των τέκνων και με τη φορολόγηση των ακινήτων. Άρα αυτό που ακούστηκε από τα κυβερνητικά χείλη ότι δεν θα υπάρχουν νέα μέτρα είναι ακόμα ένα ψέμα. Ο λαός έχει τώρα πείρα, γιατί το ίδιο ακούγαμε, ξέρετε, και από προηγούμενες κυβερνήσεις και υπουργούς κλπ. Ότι δεν πρόκειται να υπάρχουν νέα μέτρα. Υπάρχει πείρα τώρα. Και αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και μήνες, αν θα γίνει κούρεμα, αν θα παραταθεί το δάνειο κτλ. Η αποπληρωμή του. Και αυτά δεν πρόκειται να γίνουν χωρίς να υπάρξουν και νέα αντιλαϊκά μέτρα. Άρα χρειάζεται οργάνωση παντού. Χρειάζεται να ανοίξει συζήτηση μέσα στα σχολεία, στις σχολές, στους τόπους δουλειάς για το πώς θα οργανωθεί ένα λαϊκό κίνημα, μια λαϊκή συμμαχία εργατών, φτωχών αγροτών, μικρών επαγγελματιών, ανέργων, νέων και γυναικών, που θα ανοίξει και την πάλη ενάντια σε αυτά τα μέτρα και θα λειτουργήσει, να το πούμε έτσι, αμυντικά ενάντια σε αυτά τα μέτρα, αλλά και θα λειτουργήσει επιθετικά στο να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη λαϊκή κυβέρνηση, μια λαϊκή εξουσία όπως την ονομάζουμε εμείς. Είμαστε σε αυτή τη φάση που πρέπει το κίνημα να οργανωθεί και να αντεπιτεθεί. Σε αυτή την κατεύση χρειάζεται ένα ισχυρό ΚΚΕ. Θα ήθελα να σας κάνω μία, θα το έλεγα, προφητική ερώτηση. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το αύριο της Ελλάδας? Το αύριο, αν ο ίδιος ο λαός δεν πάρει την υπόθεση στα χέρια του, θα είναι πολύ δυσίωνο και άσχημο
και αρνητικό και για μας και για τα παιδιά μας. Εμείς όμως είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε πίστη στο λαό και στις αστήρευτες δυνάμεις που υπάρχουν και πιστεύουμε ότι με βασανιστικούς ρυθμούς, με αργούς ρυθμούς, έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ανασύνταξης του εργατικού λαϊκού κινήματος και στην Ελλάδα και μπορεί και στη χώρα μας η Ελλάδα να σηματοδοτήσει ή να συμβάλλει τέλος πάντων σε ένα κύκλο νέων επαναστάσεων για να αλλάξει η κοινωνία. Κύριε Χριστιάνη, έχετε να δηλώσετε κάτι σχετικά με το θέμα της Χρυσής Αυγής? Θέλουμε να εκφράσουμε αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία επαγρύπνηση από τις λαϊκές δυνάμεις. Το νομοθετικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ενέργειες που έχουν ποινική, ας το πούμε, διάσταση, υπήρχε και πριν και ήταν ευθύνη των κυβερνήσεων και πριν και της τωρινής για το ότι δεν τις αντιμετωπίσανε. Εμείς μόνο παράδειγμα από το ριζοσπάστη είχαμε αναδείξει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον 30 τέτοιες επιθέσεις που είχαν και ποινικό χαρακτήρα απέναντι είτε σε μετανάστες είτε σε ανθρώπους που αγωνιζόντουσαν ή οτιδήποτε άλλο. Άρα πρέπει να προβληματιστεί ο λαός γιατί προχώρησε τώρα σε αυτή την κίνηση η κυβέρνηση και πρέπει να δούμε στην εξέλιξή του και πώς αξιοποιείται αυτό το γεγονός, αυτό που λέμε αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Σε κάθε περίπτωση λέμε ξανά ότι πέσανε πλέον οποιαδήποτε φυλασικής υπήρχανε. Αποδεικνύεται ότι αυτό το κόμμα δεν έχει καμία σχέση με το αντισυστημικό που υποτίθεται ότι πρόβαλε. Στην ουσία εξυπηρετεί, είπαμε ξανά, τα δουλεμπορικά γραφεία, τους εφοπλιστές και συγκεκριμένες μερίδες του μεγάλου κεφαλαίου στην Ελλάδα. Και για μας η απάντηση απέναντι σε αυτούς είναι ότι κανείς δεν πρέπει να δεχθεί αλληλεγγύη αποφασιστικά χέρια, κανείς δεν πρέπει να επιτρέψει να αναπτυχθεί αυτό το μόρφωμα στα σχολεία και στις σχολές, αλλά πρέπει να το απομονώσει με την πολιτική του δράση, με το να αναδειχθούν ποια είναι ιστορικά η εξέλιξη αυτών των ναζιστικών και φασιστικών μορφωμάτων και κομμάτων και τι έρχεται να εξυπηρετήσει σήμερα στην περίοδο της κρίσης. Και να μην ξεχνάμε ότι ένα μερίδιο ευθύνης για την ανάπτυξη αυτού του μορφώματος έχουν και όλοι αυτοί που αναδείξαν ως κυρίαρχο, κυρίαρχη βάση συσπήρωσης στο μνημόνιο. Πάτησε πάνω σε αυτή τη βάση η Χρυσή Αυγή, πάνω στην πάνω πλατεία του Συντάγματος και με συνθήματα δίθεν αντιμνημονιακά και αντισυστημικά προσπάθησε να συσπηρώσει φτωχούς λαϊκούς ανθρώπους που βρίσκονταν σε απόγνωση. Η απόγνωση πρέπει να μετατραπεί σε οργή και οργανωμένη αγώνα μέσα από τα σωματεία, τους συλλόγους και σε αυτή την κατεύση το ισχυρό, ένα ισχυρό ΚΚΕ και μια ισχυρή ΚΝΕ μπορεί να συμβάλλει σε πολλά ζητήματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις, ενεργά μέλη της Χρυσής Αυγής ήταν και πολλοί αστυνομικοί. Σας έχει απασχολήσει αυτό το γεγονός, γιατί μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι η προστασία του πολίτη, σε εισαγωγικά όταν, βέβαια. Όταν αυτό το γεγονός που αναφέρεται τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, το έχουμε πει εμείς ανακοινώσεις μας, δηλαδή τι είχαμε πει, ότι υπάρχει διαπλοκή της Χρυσής Αυγής με τμήματα του κρατικού μηχανισμού, πολλοί μας λιδωρήσανε. Αυτά που βλέπουμε είναι ένα μέρος. Και η δική μας η γνώμη είναι ότι δεν πρόκειται να εξαλειφθεί αυτή η σχέση. Όποια μέτρα και αν παρθούν, που και αυτά μπορεί να είναι σωστή κατεύθυνση τώρα μέσα στα σώματα ασφαλείας. Αλλά πρέπει να δούμε αυτό το γεγονός δηλαδή, ότι δεν υπήρχε απλά ανοχή από τμήματα του κρατικού μηχανισμού, υπήρχε συγκεκριμένη διασύνδεση. Και αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν σε πρωτοβουλίες, ας πούμε, μεμονωμένων υπαλλήλων ή αξιωματικών. Προφανώς εδώ υπήρχε ένας μηχανισμός που λειτουργούσε. Και προφανώς δεν έχουμε δει όλο το βάθος αυτού του μηχανισμού ή αν το θέλετε πίσω από την σκηνή τι κρυβόταν ή τι ήταν. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Παράδειγμα το πέραμα. Ο μηχανισμός αυτών που πήγαν και στήσαν σωματείο και ομοσπονδία που παραλίγο να φτάσει πήγε να μπήκε στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ αποδεικνύεται τώρα ότι πίσω από αυτό το μηχανισμό βρίσκονται συγκεκριμένοι εργολάβοι και εφοπλιστές που θέλαν να ξεμπερδέψουν με τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα στη ζώνη του περάματος. Άρα όταν βλέπουμε ένα μηχανισμό να είναι σε εξέλιξη, να λειτουργεί, σημαίνει ότι αυτός δεν γίνεται έτσι αυθόρμητα.
Κάποια κινήματα κινούνται και επειδή είναι πολύ στενή η σχέση της οικονομίας και των οικονομικών δυνάμεων στην κοινωνία, πάντα πίσω από αυτά υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα και συμφέρον οικονομικών συγκεκριμένων δυνάμεων να ενισχυθεί η Χρυσή Αυγή και να μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο που έπαιζε. Κύριε Χρυστά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπουμε καθημερινά από όλες τις πλευρές να χτυπούν τον απλό λαό, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν επιρροές στον λαό, δυστυχώς. Κύριε Χρυστά, είναι δυσβάστηκτες οι συνέπειες στο λαό και στην νεολαία, και γι' αυτό και πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημά μας και όχι απλά να αντισταθούμε και να αντιπιτεθούμε. Σύμφωνα με τις αρχές, η Χρυσή Αυγή θεωρείται εγκληματική οργάνωση. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Εμείς δεν ξεχωρίζουμε τον εγκληματικό χαρακτήρα αυτής της οργάνωσης από φασιστικό πολιτικό της χαρακτήρα. Και όπως εύστοχα έχει υποθεί σε μια ανακοίνωση κομμουνιστικής νεολαίας, είναι εγκληματική γιατί είναι φασιστική. Δηλαδή, δεν είναι απλώς μια οργάνωση στην οποία ενσωματώθηκαν διάφορα αυτό που λέμε συνήθως λούμπεν στοιχεία ή στοιχεία τέλος πάντων του υποκόσμου και τελείωνε εκεί. Ή, να το πούμε και ανάποδα, αυτά τα στοιχεία βρήκαν στέγη σε έναν φορέα ο οποίος πολιτικά ιδεολογικά εξυμνούσε τον εθνικισμό, εξυμνούσε τον ρατσισμό, πρωτοστατούσε στον αντικομμουνισμό και στις αντικομμουνιστικές επιθέσεις, και δεν έχουμε λίγες που γίνονται ακόμα και τώρα μετά τα γεγονότα. Έχει διαπαιδαγωγηθεί ένας συρφετός ανθρώπων με τέτοιο μίσος ρατσιστικό και αντικομμουνιστικό, και αυτό πάτησε πάνω στην κρίση που υπήρχε και στις συνέπειές της και σε μια προσπάθεια που γίνεται αυτή την περίοδο αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος, όπου όσοι έχουν φτάσει στο χείλος του γκρεμού, να το πούμε έτσι, να τους απορροφήσουν και πολιτικά και κοινοβουλευτικά σε ένα τέτοιο μόρφωμα το οποίο η ιδεολογία η εθνικοσοσιαλιστική, όπως λέμε, η ίδια αυτή που ανέπτυξε και ο Χίτλερ, είναι που έδωσε δυνατότητα στα εγκληματικά στοιχεία να συγκροθούν και να αναπτυχθούν. Άρα, αυτό που έντεχνα κάνει η κυβέρνηση και άλλες δυνάμεις, αν θέλετε, είναι και αυτογραφία, έτσι, στον τύπο, ότι να ξεχωρίσουμε την εγκληματική από την αυτή, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Και υπάρχουν άλλωστε και οι φωνές για μια υποτίθεται συνταγματική ακροδεξιά, και θέλουμε να πούμε ότι είτε εμφανίζεται με ακραία μορφή αυτή που λέμε την εγκληματική, είτε μένει σε κάποια περίοδο χωρίς να εμφανίζει αυτή τη μορφή, σε κάθε περίπτωση στο τελικό στάδιο τέτοια μορφώματα και τέτοια κόμματα οδηγούνται εκεί. Ανοχή στη χώρα μας έδειξαν και στην ανάδειξη του Μεταξά, για να θυμηθούμε λίγο ιστορία, όπως έδειξαν και στη Γερμανία στην ανάδειξη του καγκελάριου Χίτλερ, πολιτικά κόμματα, φιλελεύθερα, έτσι, συντηρητικά κτλ. Άρα και αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να έχουμε μια συνολική εκτίμηση για το ποιος είναι ο ρόλος τελικά της ναζιστικής φασιστικής Χρυσής Αυγής. Δεν είναι κάτι έξω από το σύστημα, είναι ενταγμένο μέσα στο ίδιο το σύστημα. Κύριε Χρυστάνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Ναι, να είστε καλά. Φαίνεται λοιπόν πως τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ. Όπως είπα και πριν, από παντού μας βομβαρδίζουν. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την ελληνική επικαιρότητα. Καθώς ο Γιώργος Ρουπακιάς ζήτησε την προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Φαίνεται πως ο ανακριτής της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής το δέχτηκε. Στα δικαστήρια λοιπόν της Ευελπίδων βρισκόταν και η μητέρα του Γιώργου Ρουπακιά εχθές. Και την ώρα που οι άντρες αστυνομίας μετέφεραν στο όχημα τον άντρα με τον οποίο έκοψε το νήμα της ζωής του Παύλου Φίσα, εκείνη φώναζε πως μόνο ο Θεός θα πει την αλήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα, η γυναίκα, βλέποντας το γιο της σε αυτήν την κατάσταση, δεν άντεξε και λιποθύμησε. Πληρώνει. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, δυστυχώς. Η θέση της. Δεν φταίει η γυναίκα εκείνη, αλλά αυτά υπάρχουν στη ζωή. Ναι. Πάμε όμως στο ΣΥΡΙΖΑ, Νικολέτα, το οποίο κατέθεσε στην Βουλή την τροπολογία του για την αναστολή χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής.
Με αυτήν δίνεται η δυνατότητα στη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία να περικόπτει την χρηματοδότηση κόμματος όταν σημαντικά στελέχη του έχουν παραπεμφθεί για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η αναστολή της χρηματοδότησης δεν θα γίνεται αυτοδίκαια, αλλά κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Προέδρου της Βουλής και ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία. Έστειλε και το ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία του και πάμε στον Υπουργό Οικονομικών. Ο Γιάννης Τουρνάρας, μετά την έκτακτη σύσκεψη για τον ενιαίο φόρο ακινήτων στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του Ευάγγελου Βενιζέλου, υπόσχεται ένα δικαιότερο καθεστώς. Ο Υπουργός Οικονομικών έκανε λόγο για δίκαιο φόρο στα ακίνητα από τον προηγούμενο, γιατί όπως είπε, παίρνει λιγότερα από περισσότερους. Η επιβάρυνση στα αγροτεμάχια και σε οικόπεδα μέσα στις αγροτικές περιοχές θα είναι ελάχιστη. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης νέων οριζοντίων μέτρων και σχολιάζοντας την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Τομείου, τόνισε πως στη σελίδα 14 υπάρχει μια φράση που λέει: για τις ανεπτυγμένες χώρες το κριτήριο πρέπει να είναι το κυκλικό έλλειμμα ή πλεώνασμα. Εμείς σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση. Θα είμαστε μαζί σας για ένα τέταρτο ακόμα και θα τα πούμε από Δευτέρα. Να σας πω ότι είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα βρισκόμαστε εδώ μέχρι και τις 11. Πάμε τώρα στην εφορία λοιπόν της Αθήνας, Κυριακή, όπου συνελήφθη την Τετάρτη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι προϊσταμένοι της εφορίας της Αθήνας, με τις οποίες της σχηματίστηκε δικογραφία για παθητική δωροδοκία
και παρέμβαση καθηκόντος προηγήθηκε καταγγελία στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ότι η γυναίκα εκείνη απαιτούσε το χρηματικό ποσό των 2.300 ευρώ προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία συμψηφισμού της επιστροφής φόρους ύψους 23.504 ευρώ και 76 λεπτών σε εταιρεία. Το μεσημέρι της Τετάρτης, σε προκαθορισμένο ραντεβού στο γραφείο, τη συνελήφθη αφού προηγουμένως παρέλαβε το χρηματικό ποσό των 2.300 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία βρέθηκαν μετά από έρευνα στο γραφείο της. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, στα καθήκοντα της προϊσταμένης περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων ο έλεγχος των εκθέσεων των ελεγκτών της εφορίας όσον αφορά τις αιτήσεις φορολογουμένων για την επιστροφή φόρου. Πάμε όμως πάλι στα πολιτικά, Κυριακή. Πάμε στον κύριο Πάνο Καμένο, ο οποίος έκανε μία δήλωση σχετικά με την έκθεση του ΔΝΤΟΥ. Για διάψευση λοιπόν των ισχυρισμών της κυβέρνησης περί πρωτογενούς πλεονάσματος, έκανε λόγο ο Πάνος Καμένος σε σχόλιο του για τη χθεσινή έκθεση του ΔΝΤΟΥ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την έκθεση περί μηδενικού πρωτογενούς πλεονάσματος διαψεύδει ακόμα μια φορά τη συγκυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό που θα μοιράσει πλέον το 70% του μηδενός στους χαμηλοσυνταξιούχους, παρατήρησε ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Να πούμε κάτι πιο όμορφο, λέω. Ναι, να πάμε λίγο σε κάτι πιο ευχάριστο. Πάμε λοιπόν στην Παλαιστίνη, στην 16χρονη Μαλάλα, η οποία βραβεύτηκε, πήρε το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης. Η έφηβη Παλαιστινή Μαλάλα Γιουζαφζάι, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι από εκτελεστή των Ταλιμπάν το 2012, διότι τασότανε ανοιχτά υπέρ των δικαιωμάτων των κοριτσιών στην παιδεία. Τιμήθηκε με το βραβείο Ζαχάροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2013. Η Μαλάλα, 16 ετών, επιλέγει ομόφωνα από τους προέδρους των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κερδίζοντας τον Έντουαρτ Σνόουντεν, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Σύμφωνα με ειδικούς, τα πρακτορία στοιχημάτων, η Μαλάλα θεωρείται επίσης πολύ πιθανό να βραβευτεί με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2013. Πολύ όμορφα. Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό το παιδί, παρόλο ότι στην χώρα, από τη χώρα την οποία κατάγεται, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν μπορούν οι γυναίκες να πούνε τη γνώμη τους έτσι όπως πρέπει να την πούνε. Εκείνη το έκανε, ήταν μόλις 16 ετών, πέρυσι ήταν 15 ετών. Το έκανε και μπράβο της. Μπράβο της και νομίζω ότι δικαιώνεται σιγά σιγά. Πάμε όμως στον πολιτισμό. Και χθες λοιπόν βγήκανε, Νικολέτα, τα τρέιλερ, τα καινούργια τρέιλερ. Α, θα μας προτείνεις ταινία. Ναι, ναι, ναι. Για να ακούσουμε. Χθες λοιπόν οι κινηματογραφικές αίθουσες άνοιξαν με νέες ταινίες και εμείς είμαστε εδώ για να σας προτείνουμε κάποιες ταινίες. Παρακολουθώντας λοιπόν τα τρέιλερ των ταινιών, ξεχωρίσαμε δύο ταινίες. Η πρώτη ονομάζεται «Επικίνδυνη οικογένεια» και είναι περιπέτεια. Πρόκειται για μια αμερικανική ταινία με σκηνοθεσία από τον Λικ Μπεσόν και πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντενίρο, Μισελ Φάιφερ, Τόμι Λι Τζόουνς, Νταϊάννα Άργον. Η υπόθεση έχει ως εξής. Ο μαφιός λοιπόν Φρέντ Μαντσόνι και η οικογένειά του μπαίνουν σε πρόγραμμα προστασίας του FBI και μετακομίζουν σε μια ήσυχη κομμόπολη της Βόρειας Γαλλίας. Ενώ προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα του ζωή, οι πρώην συνάδελφοι του Φρέντ τον αναζητούν παντού για να τον βάλουν από τη μέση, Νικολέτα. Ενδιαφέρον. Ναι, και θα δούμε και το τρέιλερ. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύ υποσχόμενη μαύρη κωμωδία με καταγεστική δράση και έξοχες ερμηνείες. Πάμε όμως να δούμε το τρέιλερ και επιστρέφουμε. There was a time when I had it all. People would ask me, what was it like being untouchable? The question they really should have asked was, what happens when it's all over? You set a good example by snitching on your friends in the mob. We're not in Brooklyn anymore. I don't think there's anywhere further from Brooklyn than this rat hole. I'm sick of being your witness protection. Welcome to France. Try to fit in. I'm getting tired of finding you a new place to live every 90 days. So, do we still have the same names? No, we are the Blake family. Anything to report? Yeah, it's cool. Oops. Yeah, you know, they always adjust better than we do. You're a maniac. Thank you. Let's talk about the complaints I have received. Complaints? Corruption, theft, bribery. I want to see my lawyer. Du beurre de cacahuète. Peanut butter. On the right, after the dog food. Merci. Stupid American.
How's your day? Fine. Birds flying. You know what's going to happen to you and your family when they find you. You're here to make sure that don't happen, right? Try not to make my job impossible. There is somewhere to find them. It's a cleanup operation. Get that family out of there. I confess it's been years since I went to confession. Your family's the incarnation of evil. What is all this grief about? Can I use your phone? You don't lend your phone. I gotta find my kids. You're insane. I know. How was the first day? Nothing special. And I'm feeling good. Πραγματικά, Κυριακή, επικίνδυνη οικογένεια. Είδαμε πολύ ξύλο. Και θα δούμε μάλλον πολύ ξύλο. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή ταινία. Θα έχουμε όμως την Τρίτη και μία διάλεξη του Μίμη Πλέσσα, Κυριακή. Ναι. Την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου, ο Μίμης Πλέσσα στη Μάγια δεύτερη φορά με την παρουσία του τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Η πρώτη φορά ήταν την περασμένη άνοιξη, όταν με την ομιλία του για την ιστορία της ελληνικής τζαζ στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων της βιβλιοθήκης για την τζαζ, εξιστόρησε ανέκδοτα, περιστατικά και δισεύρετες πληροφορίες από μια εποχή που τόσο καλά γνώρισε. Τώρα έρχεται μια ακόμη φορά κοντά στη Μουσική Βιβλιοθήκη και το κοινό της, αλλά και το κοινό της κλασικής μουσικής γενικότερα, αφού με δική του πρωτοβουλία αποφάσισε να μιλήσει για τις πιο άγνωσες δημιουργίες του, εκείνες από τον χώρο της κλασικής, μεταμοντέρνας και πειραματικής μουσικής. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τέτοιους ανθρώπους να μιλάνε, να κάνουν διαλέξεις. Θα είναι και πάρα όμως πολύ. Να μου πεις γι' αυτό το περιστατικό που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Για την πρόταση γάμου στον αέρα. Για την πρόταση γάμου στον αέρα, δηλαδή, το θεωρώ από τα ομορφότερα πράγματα που μπορεί να κάνει. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι το θεωρώ πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακό, γιατί έχουν γίνει και προτάσεις γάμου. Στο διάστημα, δεν μου πεις τώρα. Στον αέρα, αλλά πραγματικά στον αέρα. Με ελεύθερη πτώση. Ωραίο, και αυτό. Αυτό βέβαια ήταν κάτι διαφορετικό μεν, αλλά όχι τόσο. Αξιοπερίεργο, αλλά όχι τόσο. Βλέπουμε τις Κυριακή και στις εικόνες. Ναι, βλέπουμε και βλέπουμε. Να πούμε όμως σχετικά με αυτό. Λοιπόν, έκανε ο πιλότος αυτός, κατά τη διάρκεια πτήσης στη σύντροφό του, πρόταση γάμου στα 15.000 πόδια. Αποφάσισε ο πιλότος να εκπλήξει την εκλεκτή της καρδιάς του. Όλο το πλήρωμα συμμετείχε στην έκπληξη που επιδήλαγε την κοπέλα, η οποία καθόταν αμέριμνη και απολάμβανε την πτήση. Μετά από λίγο, προϊσταμένη του θαλάμου επιβατών, χτύπησε την πόρτα του πιλωτηρίου. Η πόρτα άνοιξε και η έκπληξη έλαβε χώρα. Μια ανθοδέσμη λοιπόν, ένα κουτί έκπληξη και βέρες. Μια πάρα πολύ συγκινητική πρόταση γάμου. Πολύ ωραία, και να πούμε ότι τους είχε βάλει όλους να κάθονται με ένα πόδι ο πιλότος που βλέπετε στις εικόνες, καθώς ζήτησε τη βοήθεια των ανθρώπων που δουλεύανε μαζί του για να βγει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Συγχαρητήρια λοιπόν, μακάρι τα παιδιά να παντρευτούν, να ζήσουν κιόλας, να ζήσουμε κι εμείς και να τύχει και σε εμάς μια τέτοια πρόταση γάμου. Περίπου, ας πούμε. Πάμε όμως σε κάτι άλλο αξιοπερίεργο, το οποίο συνέβη στην Κίνα. Έχτισαν λοιπόν στη μέση αυτοκινητόδρομο πολυκατοικία. Στην επαρχία Σανκίτ, στη δυτική Κίνα, οι αξιωματούχοι έκοψαν ένα αυτοκινητόδρομο στη μέση για να παρακάμπτει μια πολυκατοικία που έχτισαν κατά λάθος, Νικολέτα. Κατά λάθος. Καθώς συνειδητοποίησαν ότι θα κοστίσει πάρα πολλά χρήματα για να μεταφέρουν τους ενίκους της και για να την κρεμίσουν. Έτσι, οι 8 λωρίδες κυκλοφορίας του υπερσύγχρονου αυτοκινητόδρομου μειώθηκαν σε 4, με τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να φωνάζουν έξαλλοι. Καθώς το κτίριο. Ναι, φαίνεται και στις εικόνες μας. Καθώς το κτίριο στο οποίο μετακόμισαν βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε έντονους θορύβους λόγω των διερχόμενων αυτοκινητών. Βλέπουμε βέβαια την εικόνα, η οποία μιλάει από μόνη της. Μιλάει από μόνη της και σκέφτομαι ότι θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ οι οδηγοί σε αυτόν τον δρόμο. Πέρα από τους οδηγούς, θα ταλαιπωρηθούν και οι κάτοικοι. Αυτοί που θα ζουν μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο. Εντάξει. Για να δούμε. Πάμε όμως να δούμε, αυτό Νικολέτα, τώρα μία φάρσα. Επειδή εγώ τις φάρσες έγινε τις φοβάμαι λίγο, γι' αυτό πήραμε μία βαθιά ανάσα και πήγα να πω ότι έχεις και μία φάρσα να μας δείξεις. Ναι, μία φάρσα η οποία έλαβε χώρα σε ένα δοκιμαστήριο.
Πάμε να τη δούμε και επιστρέφουμε. Σε πρώτα κύριε στην προβατώτα, πάμε στα μπερμουτζία τα μία, πέρα μου ότι μου δεν είναι, τα μάια σου στράτα. Câmera escondida. O que vai acontecer aí no... Ai, botou um... Ih, caramba! Ah, é de... Bem bolada. Bem bolada, bem bolada. Eu não sabia que tinha esse rato controlado, não. Bom, bem bolada. Esse rato controlado é igual com pilha, né? Com... É, como é que é? Controle remoto, muito boa, muito boa. Aí! Ah, um rato! Bem molado, vou dar boas. Vou dar boas, vou dar muito boa. A homem não dá, a homem não vai ligar. Homem não funciona, não acredito. Ah, não é possível! Não é possível, não! Ah, é boa, é muito boa essa. Bem bolada. Vai lá provar essa camisa, essa bermuda, nesse provador aqui que eu vou pegar outros modelos, tá bom? Obrigada. Outro homem? Não, será que homem... Ah, é muito boa, é bem bolada, muito boa. É rato do provador. Τι να πω, πες μου, τι να πω, πού το βρήκες αυτό το βίντεο? Όποιος ψάχνει, βρίσκει, Νικόλα. Εγώ πραγματικά μπορεί να έκανε και χειρότερα από αυτά που κάνα. Ειδικά το τελευταίο που η γυναίκα ήταν χωρίς τελείως τα ρούχα της, τι να πούμε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, αλλά πριν φτάσουμε στο τέλος, δεν γίνεται να τελειώσει η εκπομπή χωρίς τη συμβουλή της ημέρας. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, Νικόλα, να χαιρόμαστε... Ένας ακόμα βλέπω. Ναι, να χαιρόμαστε με το απλό. Το να βρίσκουμε, για παράδειγμα, 2 ευρώ στον δρόμο, να ακούμε ένα καλό τραγούδι, να κρατάμε το σκύλο μας αγκαλιά, να μας πάρει τηλέφωνο μια παλιά φίλη, να ακούμε έναν καλό λόγο από κάποιον συνάδελφο, είναι μικρά καθημερινά πράγματα, παραγνωρισμένα μεν, αλλά σημαντικά, πολύ σημαντικά και ικανά να μας γεμίσουν χαρά και ικανοποίηση. Και λοιπόν, πρέπει να βρούμε τις δικές μας μικρές στιγμές χαράς και να μην περιμένουμε να πραγματοποιηθούν οι υψηλές προσδοκίες για να χαρούμε. Και όπως μια συνάδελφος έδινε τη συμβουλή σε ανθρώπους δικούς της, έλεγε λοιπόν ότι για να μην έχεις λεφτά στο πορτοφόλι σου, θα λες σε όλους ότι έχω πάρα πολλά λεφτά για να δημιουργείς την θετική σκέψη. Καλό λοιπόν και αυτό. Και κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος. Η πρώτη ανάρτηση έφτασε στο τέλος τις 2 λεπτά πριν από τις 11. Ακολουθεί ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Πετινάκη και την Μαριάννα Μαρμαρά. Εμείς κλείνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 9 μαζί με την Έλληνα Θεοδόρου, την Κυριακή Τσανικίδη και εμένα. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.